Ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνεται και στην επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη προς τον πρόεδρο του Eurogroup, είναι και η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη. Το εν λόγω μέτρο βρίσκεται ήδη σε πορεία υλοποίησης. Ωστόσο, το ΙΝΚΑ δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι είναι αντίθετο με την φερόμενη ως κάρτα του πολίτη και το ηλεκτρονικό φακέλωμα που μια τέτοια ηλεκτρονική κάρτα προϋποθέτει, ανεξάρτητα από την αρχή που επιδιώκει να την επιβάλλει. Είναι γεγονός ότι οι αιμονές των κυβερνήσεων για να εφαρμόσουν ένα σύστημα το οποίο το θέλουν από το 2010 διαχρονικά οι κυβερνήσεις όλες θέλουν να εφαρμόσουν την κάρτα του πολίτη και την κάρτα την φορολογική, πιστεύοντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα εξαφανίσουν και θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή και παράλληλα όμως θα δημιουργήσουν πολλαπλά προβλήματα στους πολίτες καταναλωτές. Η συνεχής αντίδραση του ΙΝΚΑ αλλά και άλλων οργανώσεων οι οποίες έχουν εντελώς διαφορετική γνώμη από τις θέσεις των κυβερνήσεων σχετικά με την εφαρμογή αυτών των καρτών, δηλαδή την εφαρμογή της επιβολής του μεγάλου αδερφού, ο οποίος θα έχει όλα τα στοιχεία, τα δικά σας, τα δικά μου, των πάντων που θα χρησιμοποιούν την κάρτα του πολίτη και την φορολογική κάρτα, είναι αντίθετο ως προς τις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας και βεβαίως των προσωπικών δεδομένων. Όταν όλα τα προσωπικά μας δεδομένα θα είναι εντός της κάρτας, εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι σίγουρα τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να διαρρεύσουν ανά πάσα στιγμή στον οποιονδήποτε επιτίδει ο hackers ή ακόμα και σε αυτόν ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί τα προσωπικά μας δεδομένα, θεωρώντας ότι μέσα στην κάρτα θα υπάρχουν το αφημί, το άμκα, θα υπάρχει ο αριθμός μητρώου του εισφαλισμένου, ενδεχόμενα να υπάρχουν και τραπεζικά απόρριτα που ο πολίτης δεν θέλει να τα εμφανίσει. Απορούμε λοιπόν στην κατεύθυνση ότι αυτού του είδους οι κάρτες θέλησαν να εφαρμοστούν και στην Αγγλία όπου απερίφθησαν, αλλά βεβαίως και στη Γερμανία, σε μια προηγμένη χώρα που ακόμα δεν την έχει εφαρμόσει, όχι γιατί είναι όλα τα δεδομένα στην κατεύθυνση ότι εξασφαλίζονται, απλά προβληματίζονται και αυτοί, εάν όντως με όλα τα στοιχεία τα οποία θα εμπεριέχονται σε ένα μικρό τσιπάκι, δηλαδή μέσα στην κάρτα, θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαρρέουν με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το προσωπικό, το αρχείο των προσωπικών δεδομένων του πολίτη. Τέλος, το ΙΝΚΑ επαναλαμβάνει ότι αυτές οι υποχρεωτικές κάρτες ουσιαστικά δρομολογούν να καταργηθεί το τραπεζικό, το ιατρικό και γενικά κάθε είδους απόρριτο στην ιδιωτική ζωή, ενώ εάν ενοποιηθούν όλοι οι αριθμοί, θα ταυτοποιηθεί ο πολίτης με έναν ανθρωπό αριθμό που θα αντιστοιχεί σε μία βάση δεδομένων που, όπως έχει αποδειχθεί, πρακτικά είναι εύκολα διαβλητή από τον οποιοδήποτε εμπλέκεται ή διεισδύει παράνομα. Δεν είναι στο μακρινό παρελθόν άλλωστε η παράνομη παράδοση των προσωπικών δεδομένων πολιτών από τράπεζες και τηλεφωνικές εταιρείες και θεραπευτήρια σε ιδιωτικές πρακτικές εταιρείες, καταλήγει το ΙΝΚΑ.